λατρεμένοι παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης που πολλές φορές την ώρα που βρίσκονται στον αέρα έχουν βρεθεί σε δύσκολες στιγμές αλλά και σε απρόοπτες καταστάσεις. Σίγουρα η Ελένη Μενεγάκη δεν περίμενε η δική μας Ελεονόρα να την αποχαιρετήσει για το καλοκαίρι στην τελευταία της εκπομπή με αυτόν τον άκρος πρωτότυπο τρόπο. Πολύ τελευταία εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη για τη φετινή σεζόν και δεν το ξέρουμε ότι μας βλέπει, σαφώς δεν μας βλέπει, τι έχει εκπομπή η γυναίκα, αλλά υποπτεύομαι ότι μπορεί να έχει μόνιτορ μέσα στο πλατό της, γιατί έχω πάει και θυμάμαι ότι είχε. Και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να μας παρακολουθήσει, γιατί θέλω να της ευχηθώ να έχει ένα όμορφο καλοκαίρι. Καναδείξτε την Ελένη. Να το. Λοιπόν, θέλω να της στείλω αυτό το μήνυμα. Θεά. Ελένη μου, σου εύχομαι να περάσεις ένα υπέροχο καλοκαίρι και ραντεβού το Σεπτέμβρη. Ελένη! Ραντεβού το Σεπτέμβρη! Μ' ακούς! Για προγράμματα να υπάρχουν στη τηλεόραση. Υγεία και δουλειά να υπάρχει. Και όλα τα άλλα γίνονται. Γεια σου, Ελεονόρα μου, γεια σου. Γεια σου, Ελένη. Καλό καλοκαίρι. Εμάς, Ελεονόρα, δεν μας είπε τίποτα. Γεια σου, Ελεονόρα. Ακλόνητο στη θέση του και πολύ ψύχρεμος, παρά το τεχνικό πρόβλημα που τον εξαφάνισε από την οθόνη, παρέμεινε ο δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης την ώρα που διάβαζε τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Κώστας Τσουρός παρέμεινε ψύχρεμος. Και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο καταγράφει άνοδο 13,29%. Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι είναι οι τραπεζικές μετοχές. Με βαμμένο το πρόσωπο παρουσιάστηκε λίγο πριν το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Γερμανία η παρουσιάστρια των αθλητικών ειδήσεων Βιβί Δρακά, ξαφνιάζοντας την παρουσιάστρια του Δελτίου αλλά και τους τηλεθεατές. Να καλησπερίσω τη συνάδελφο τη Βιβί Δρακά. Χαίρετε. Λοιπόν, με την γαλανόλευκη στο μάγουλο. Γι' αυτό είπε. Νομίζω ότι είσαι στην εξέδρα. Γι' αυτό είπε στον Γιώργο τον Παπά ότι δεν είσαι ο μόνος και πρέπει κουράγιο. Αφού από τη Γερμανία ο συνάδελφος έχει βάλει και αυτό στη γαλανόλευκη. Πινελόπη, να σου πω, αν δεν το έκανα απόψε, δεν θα το έκανα ποτέ. Ολυμπιακοί αγώνες, μετάλλια, πρωτιές. Ναι. Αυτή η συγκυρία δεν νομίζω ότι εγώ ως δημοσιογράφος θα την ξαναείχα. Δεν είναι αστείο, είναι πολύ σοβαρό αυτή η κίνηση. Λοιπόν, η Όλγα Τρέμι έτρεχε να προλάβει το δελτίο και λαχανιασμένη άρχισε να διαβάζει την πρώτη είδηση, ζητώντας συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι... στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν να ανοίξουν στην Ελλάδα την πόρτα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι μελετάται η καθυστέρηση στην καταβολή μέρους ή και όλου του πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτρεχα και έχω λαχανιάσει. Και η Σάσα Σταμάτη όμως κατάφερε να προκαλέσει αμηχανία στο ζευγάρι με τις ατάκες της. Ποια είναι η καταλληλότερη μέρα για να κάνει σεξ? Ποια είναι? Πείτε μου εσείς ψηφίστε και θα σας πω. Κυριακή. Πιστεύω η Δευτέρα. Γιατί κάνετε τους Κινέζους καλέ? Πιστεύω η Δευτέρα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Για να ξεκινήσει η εβδομάδα καλά. Το Σαββατοκύριακο είσαι πιο ξεκούραστος. Και όμως, μπράβο, η Πέμπτη. Σήμερα! Α, γι' αυτό λάβετε εσείς τη δύο σήμερα. Έχετε... Δεν περιμένουμε την ώρα τελειώσει η εκπομπή. Να φύγουμε σήμερα. Διπλό πλάνο, διπλό πλάνο. Την Πέμπτη, παιδιά, να πούμε ότι φεύγουμε 5 λεπτά νωρίτερα από την εκπομπή, ξέρετε. Γέλια μέχρι δακρύων προκάλεσε στην Τζένι Μπαλατσινού μια γάτα η οποία μπήκε στο πλατό του Dancing on Ice και έφαγε τα σουβλάκια του συζύγου της Πέτρου Κωστόπουλου. Τα σουβλάκια μου, μωρί. Τα σουβλάκια μου. Τα έφαγε η γάτα. Τι λες τη γάτα. Αυτή η γάτα. Αυτό θα κάνει ο Λάσιος. Γάτα μέσα εδώ δεν υπάρχει. Αυτή η γάτα κάθε μέρα πάει και μπαίνει στην τσάντα της Σέρι και της τρώει το σάντουιτς. Αυτή εδώ. Το Σέρι έχει 5 γάτα. Ναι, έχει 5 γάτα εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα. Τι θα φύγει. Θα την πάρουμε εμείς μάλλον. Στην πρεμιέρα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, η Έλενα Παπαβασιλείου κατά λάθος τη λέρωσε με καφέ. Η αντίδραση της παρουσιάστριας ήταν ψύχρεμη, αλλά η καρδούλα της το ξέρει. Πάρε να τα λέει γιατί νομίζω σ' αρέσει κι άλλο. Δεν έχουν να φάνε. Ευχαριστώ. Πολλά λεφτά χάλιαζε καλά. Τα κάναμε όλα, έπριμε. Γούρι, λεφτά, λεφτά.
Τα κάναμε όλα επιμέ, κυρίε και κύριοι. Είναι γεγονό. Ο καφέ πάνω στο φόρεμα του Παύλου, του Πάνου Ζήνα. Πάνω μου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Καταλήγω, καταλάβω. Δεν πειράζει. Δεν έγινε τίποτα. Ένα φόρεμα καταστρέψαμε. Το δίσεξα Μαρτίν, λέει ο σοφός λαός και ο Χρήστος Νέζος δεν το άκουσε. Μετά το φίδι που τον τζίπησε, ήρθε η σειρά του μικρού Τζάγκουαρ στο Αττικό Πάρκο. Να πούμε λίγο κάτι για... Α! Δαγκόνι! Μήπως είναι να το πάρει πίσω... Ναι, για να το πάρει για πίσω. Τα φίδια δεν τα φοβάσαι! Δεν ξέρω. Τα μαϊμούδια είναι το φοβερό, γιατί μπαίνεις, λέει, μέσα. Η Ρούλα Κορομιλά κατά τη διάρκεια του Greek Idol έχασε την ισορροπία της και σκόνταψε στο πλατό. Η Πετρούλα ήταν πολύ σίγουρη ότι το τραπεζάκι θα την άντεχε. Κι όμως έκανε λάθος. Το αποτέλεσμα σπαρταριστό. Άλλο ένα τραπεζάκι έπεσε, αυτή τη φορά του σκηνικού. Το ίδιο είναι και ο άπος. Για το τέλος αφήνουμε το γνωστό σε όλους μηχανάκι, τον Καμπουράκι Οικονομέα, που έκανε τη ζωντανή σύνδεση άνω-κάτω. Μα έπεσε. Σιγά, σιγά. Δεν πειράζει, αφήστε το. Τι ωραία που είναι όλα αυτά, παιδιά. Δηλαδή, τι γέλιο, πραγματικά. Όταν τα βλέπεις, όχι όταν συμβαίνουν. Γιατί? Γιατί όταν συμβαίνουν έρχεσαι σαν μηχανία, Ελεονόρα. Παιδιά, αυτό που πιστεύω ήταν το πιο σοβαρό από όλα ήταν της κυρίας Τρέμι. Δηλαδή, πραγματικά καλά. Αυτό... Που αγχώνεσαι μόνο που βλέπεις. Πονάς. Και ο καφές που έρθει... Έχει συμβεί και νομίζω λίγο σε όλους αυτό το πράγμα, ξέρεις. Να άμα πάρεις λάθος, να άσε την ώρα που μπαίνεις να διαβάσεις, φάγεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο όμως. Γιατί είδαμε και την Ναταλία Γερμανού στα πλάνα μας. Κυκλοφορούν φήμες ότι έχει χωρίσει με τον Γιώργο Νινιώτη και καλά δεν μπορούσαν να προσαρμοστεί ο ένας στο πρόγραμμα.